Ανάμεσα στις χώρες με τους λιγότερο εκπαιδευμένους αγρότες της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς το 93,9% των αγροτών βασίζεται στην εμπειρία για να ολοκληρώσει τις αγροτικές δραστηριότητές του, ενώ μόνο το 5,5% έχει ολοκληρώσει κάποια βασική αγροτική εκπαίδευση. Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός πως μόνο το 0,6% του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας έχει πλήρη αγροτική κατάρτιση. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν εξαχθεί από τους δείκτες της κοινής αγροτικής πολιτικής και σκιαγραφούν την κατάσταση στη χώρα μας. Οι αγρότες κάτω των 35, η νέα γενιά δηλαδή των αγροτών, παρουσιάζει πολύ μικρά ποσοστά ολοκληρωμένης αγροτικής κατάρτισης σύμφωνα με την ίδια πηγή. Συγκεκριμένα, μόνο το 1,9% των αγροτών κάτω των 35 έχει πλήρη αγροτική κατάρτιση, ενώ το 20,1% έχει βασική κατάρτιση και το 78% στηρίζεται μόνο στην πρακτική εμπειρία. Η εκπαίδευση θα συμβάλλει περισσότερο στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους να ενισχύσουν την αγροτική τους εργασία με γνώσεις, ακόμη και από τα πρώτα επίπεδα του σχολείου. Θα μπορούσε η Πασχαλίτσα να είναι ένας σύμμαχος του καλλιεργητή? Η απάντηση είναι καταφατική. Οι στρατολόγοι των ωφέλιμων εντόμων και ακάριων, όπως η Πασχαλίτσα, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην οξυδετέρωση των κακών εντόμων που καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Πρόκειται για μια φυσική διεργασία φυτοπροστασίας που θα συμβάλλει στη μείωση της χρήσης των χημικών. Η εφαρμογή της βιολογικής καταπολέμησης των κακών εντόμων στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ισπανία δείχνει ότι έχουν ανοίξει νέοι δρόμοι στη φυτοπροστασία με τον περιορισμό της χρήσης των χημικών. Στην Ελλάδα, η βιολογική καταπολέμηση φυτοφάγων εντόμων και ασθενειών με τη χρήση ωφέλιμων εντόμων έχει γίνει δημοφιλής. Με τη μέθοδο αυτή, οι παραγωγοί δεν παράγουν μόνο ποιοτικότερα προϊόντα χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών, αλλά καταφέρουν να μειώσουν και το κόστος παραγωγής. Όπως εξηγούν οι ειδικοί επιστήμονες, το κόστος χρήσης των βιολογικών επεμβάσεων αποδεικνύεται τελικά χαμηλότερο σε σχέση με τις χημικές, μιας και είναι πιο αποτελεσματικές και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται. Τι με μένει εμένα? Σε μένα δεν μένει τίποτα. Μόνο η κούραση και το μαλλί, τίποτα άλλο. Ο Γιώργος Λιαπόπουλος από την Κουλούρα της Σημαθίας ασχολείται με την κτηνοτροφία πολλά χρόνια με μια μονάδα 120 προβάτων. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αφού όπως λέει πουλάει το γάλα 80 λεπτά όταν το τυρί φτάνει στον καταναλωτή στα 8,5 ευρώ το κιλό. Φέρνουν γάλα από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Γερμανία και τα βαφτίζουν ελληνικά. Τα αρνιά τα φέρνουν από Βουλγαρία, τα βαφτίζουν ελληνικά. Τι κάνει η κυβέρνηση αυτό πέρα? Υποσχέθηκε ότι κάτι θα κάνει. Ακόμα τίποτα. Τα αρνιά μας τα παίρνουν 3,5 ευρώ το κιλό. Ξέρεις τι σημαίνει 3,5 ευρώ το κιλό? Τι θα πάρουμε εμείς? Εμείς τι θα πάρουμε? Τι θα πληρώσουμε τις ζωοτροφές? Πήρα προχθές σόγια για να ταΐσω και να βγάλω γάλα. Την πήρα 21,40 το τσουβάλι. Τι θα με μείνει? Ταΐζουμε καλαμπόκια, κρυθάρια. Για να κάνω την προετοιμασία εγώ για το χειμώνα, πρέπει να νοικιάσω χωράφια. Αν δεν νοικιάσω χωράφια και τα αγοράζω όλα έτοιμα, είμαι καθαρισμένος, είμαι τελειωμένος. Καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε κάτω από το κόστος, ενώ ο Υπουργός μας είχε υποσχεθεί και για το εμπάρκο και για τις βροχοπτώσεις, άσχετα από τις χαλαζοπτώσεις που γίνανε το 17, ότι θα πληρωνόμασταν μέχρι τέλος του 17. Δεν έχουμε πάρει δραχμή και εμείς ήδη έχουμε μπει στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο που χρειάζονται ραντίσματα, που χρειάζονται να κλαδέψουμε, που χρειάζεται να ρίξουμε λιπάσματα. Πώς αυτός ο κόσμος όλος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με αυτήν εδώ την κατάσταση? Οι αγρότες πουλάνε τη γη τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους, ασφάλειες, ΕΦΚΑ, ένφια και τα έξοδα παραγωγής. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν έμειναν υποσχέσεις και μην έχοντας άλλη λύση εγκαταλείπουν τη γεωργία. Πουλάνε τη γη τους, θα αρχίσουν να πουλάνε τη γη τους. Αυτοί που έχουν λίγα λεφτά περισσότερα από τους άλλους θα αρχίσουν να τα παίρνουν. Και παραδείγματα. Βεβαίως και έχουμε παραδείγματα. Βεβαίως και έχουν παραδείγματα. Πουλάνε χωράφια για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν τα φάρμακα στο γεωπόνο. Ο γεωπόνος, αν δεν έχεις πληρώσει, δεν μπορεί να σε δώσει. Πώς θα πάρεις αγριοφόδια για να κάνεις την καινούργια καλλιεργητική περίοδο? Ποιος τα πουλάνε? Κάποιοι τα παίρνουν και κάποιοι αγρότες, αλλά κάποιοι είναι που... Για να αυξήσουν την έκταση. Ναι, για να αυξήσουν την έκταση. Αύριο μεθαύριο μπορούν να έρθουν εταιρείες και να μας τα παίρνουν εταιρείες. Αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, που βγαίναμε και φωνάζαμε ότι και το ΕΜΦΚΑ και το ΕΜΦΙΑ δεν γίνεται εμείς να πληρώνουμε κάθε μήνα. Εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω πήρα προϊόν, τα επιτραπέζια, τα ροδάκινα, 15 λεπτά. Και κάποιοι παραγωγοί, συνάδελφοι αγρότες δικοί μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι απλή ρωτή.
Πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν όλα αυτά τα έξοδα να τα πληρώσουν? Οι αγρότες παρά τις υποσχέσεις παραμένουν απλήρωτοι για το 2017. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδος, άρα και τα έξοδα. Τα πρώτα έμβρια προβάτων που περιέχουν και ανθρώπινα κύτταρα δημιούργησαν επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κάθε 10.000 κύτταρα του προβάτου, το ένα είναι ανθρώπινο. Είχε προηγηθεί από τους ίδιους επιστήμονες η δημιουργία εμβρίων χείρων με κύτταρα ανθρώπου με μικρότερη αναλογία. Το νέο επίτευγμα που ανακοινώθηκε από τον Δ. Παμπλο Ρος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Ντέιβις σε συνέδριο στο Όστιν του Τέξας αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη μεταμόσχευση σε ανθρώπους οργάνων που θα έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό των ζώων. Εφόσον αυτό περάσει από το στάδιο της επιστημονικής φαντασίας σε εκείνο της πραγματικότητας, θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των διαθέσιμων προς μεταμόσχευση οργάνων. Και από τη στιγμή που τα όργανα θα έχουν μεν αναπτυχθεί μέσα στα ζώα, αλλά θα αποτελούνται από κύτταρα του ασθενούς, υποτίθεται ότι δεν θα απορρίπτονται ως ξένο σώμα από το ανοσοποιητικό σύστημά του μετά τη μεταμόσχευση. Η νέα μέθοδος είναι διαφορετική από τη γνωστή ξενομεταμόσχευση, κατά την οποία μεταμοσχεύεται σε άνθρωπο ένα όργανο που ανήκει σε ζώο, καθώς σε αυτή την περίπτωση το μόσχευμα είναι ξένο προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Σήμερα, ακόμη και τα πιο κατάλληλα όργανα, με εξαίρεση όσα προέρχονται από πανομοιότυπους διδήμους, δεν διαρκούν για πολύ, επειδή με το πέρασμα του χρόνου το ανοσοποιητικό σύστημα συνεχώς τους επιτίθεται. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν επιτρέψει σε αυτές τις εμβρυϊκές χήμερες προβάτων ανθρώπων και χείρων ανθρώπων να ζήσουν έως 28 ημέρες. Στόχος τους είναι να επεκτείνουν αυτό το χρονικό διάστημα στις 70 ημέρες, αλλά θα χρειαστούν ειδικές εγκρίσεις γι' αυτό. Ο Ρος εκτίμησε ότι για να δουλέψει η μέθοδός τους πρέπει τουλάχιστον το 1% των κυττάρων του εμβρίου του ζώου να είναι ανθρώπινης προέλευσης, συνεπώς πρέπει στο μέλλον να αυξηθεί κι άλλο η αναλογία ανθρώπινων ζωικών κυττάρων από 1 προς 10.000 που είναι σήμερα σε 1 προς 100. Τα πρόβατα έχουν ορισμένα όργανα όπως η καρδιά και οι πνεύμονες που μοιάζουν με τα ανθρώπινα. Ο ερευνητής Χίρο Νακαούτσι του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια δήλωσε αισιόδοξος ότι σε 5 έως 10 χρόνια οι άνθρωποι θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν ανθρώπινα μοσχεύματα από ζώα. Όλα αυτά μένει να επιβεβαιωθούν στην πράξη.